Οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση μπαίνουν στο στόχαστρο της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο προχωρά άμεσα σε αλλαγές του σχεδίου Μανιτάκη. Ο Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει πίστοση χρόνου έως και το Σεπτέμβριο από την Τρόικα στο πλαίσιο των επαφών που θα έχει με τους επικεφαλείς του κλιμακίου τις επόμενες ημέρες. Ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει άμεσα να αναζητήσει επιπλέον 2.000 απολύσεις εκτός των 2.000 απολύσεων της ΕΡΤ, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των 4.000 απολύσεων που έχει τεθεί από την Τρόικα μέχρι το τέλος του έτους. Επίσης, θα πρέπει να αναζητήσει σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπουργούς και τους 12.500 υπαλλήλους που έπρεπε να έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας μέχρι το τέλος Ιουνίου. Λοιπόν, όλοι τα βλέπουμε. Εμείς ξέρουμε ότι η ΕΡΤ, το κλείσιμο της ΕΡΤ είναι μόνο η αρχή. Έπεται συνέχεια και σε άλλους οργανισμούς. Όπως είπατε κι εσείς, οι υπουργοί έχουν αλλάξει. Το ίδιο θα γίνει και με το Υπουργείο Υγείας, όπως ξέρετε, αλλά και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Έχουν στη λίστα τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι είναι να φύγουν το επόμενο διάστημα. 12.500 απολύσεις θέλουν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Θα έχω επαφές και με την ΑΔΔΗ. Ακόμη δεν έχουν βγάλει κάτι σχετικό κάτω από την Αθήνα. Έχουμε και εκεί μια αλλαγή προέδρου, όπως ξέρετε, ο κύριος Τσιχρικάς έχει αποσυρθεί λόγω συνταξιοδότησης και έχουμε νέο πρόεδρο της ΑΔΔΗ. Θα δούμε και την πολιτική του. Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα πρέπει να αντιδράσει. Όπως είπα και πριν, η ΕΡΤ είναι μόνο η αρχή. Έπεται συνέχεια και σε άλλους δημόσιους οργανισμούς. Η εξαθλίωση συνεχίζεται. Εμείς δεν θα πρέπει να καθίσουμε σε καμία περίπτωση με σταυρωμένα χέρια. Θα έχουμε σίγουρα αντιδράσεις. Ήδη, όπως ξέρετε, έχει ένα μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο 29 Ιουνίου στην Αθήνα για τα θέματα του ΠΟΕΟΤΑ. Συμπαραστεκόμαστε και επίσης έχουμε και απεργία στο Υπουργείο Οικονομικών, στις αφορίες. Συμπαραστεκόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αντιστέκονται σε αυτήν τη λέλαπα των δύσκολων μέτρων των οποίων έρχονται και θα μας εξαθλιώσουν όλη την ελληνική κοινωνία. Γιατί πλέον η κρίση από οικονομική έχει γίνει κοινωνική. Αυτό είναι γεγονός.